Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καλησπέρα. Να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στους καλοδοσφαιριστές μας για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και μετά το πέρας του τρίτου γύρου. Είχαμε καταρχήν την πρώτη θέση στη regular season στους πρώτους δύο γύρους. Κρατάμε αυτό τον στόχο που είχαμε θέσει από τον Αύγουστο, να τερματίσουμε πρώτοι στο πρωτάθλημα για να μπορέσουμε μέχρι το τέλος στο play-off να κρατήσουμε την έδρα μας, να μπορέσουμε να καταληφθούμε την έδρα μας. Συγχαρητήρια και στον Νικόλα και στους παίκτες του Παραλιμνίου για τον όμορφο αγώνα που δώσαμε σήμερα. Νομίζω, λίγα λόγια για την ομάδα του Νικόλα, ότι όντως σταθήκαν αρκετά άτυχοι και νομίζω τους αδικεί η θέση που βρίσκονται και το απεδείξανε για το τελευταίο διάστημα χάνοντας λεπτομέρειες δύο φορές στο κεραυνό, μία στο πρωτάθλημα, μία στο Κύπρο, στο ημιτελικό. Θα μπορούσαν για ένα σουτ, μία άμυνα, μία επίθεση να βρίσκονται στο Final Four, άρα σημαίνει ότι η ομάδα αυτή άξιζε πολλά περισσότερα και λόγω συγκυριών βρέθηκε εκεί που είναι. Από την άλλη, εντάξει, το παιχνίδι κύλησε στο πρώτο ημίχρονο κοντά, το ελέγχαμε, μπορώ να πω, καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια στιγμή κάναμε καλό ξεκίνημα, κάποια στιγμή αντέδρασε η Ένωση, χαλαρώσαμε εμείς λίγο, αφήσαμε κάποια εύκολα καλάθια, δεχτήκαμε κάποια εύκολα καλάθια. Αντιδράσαμε, κλείσαμε το ημίχρονο 8 πόντους και τρίτο δεκάλεπτο είπαμε στο ημίχρονο κάποια πράγματα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον αγώνα ώστε να μην κινδυνεύσουμε στο τέλος. Κάναμε ένα τρομερό τρίτο δεκάλεπτο, αυξήσαμε τη διαφορά και νομίζω από εκεί πέρα το τέταρτο δεκάλεπτο ήταν καθαρά θέμα διαχείρισης, όπως και φάνηκε. Να ξεκουραστούμε μια μέρα, ξεκινάνε τα play-off. Από ό,τι έμαθα αποτελέσματα έχουμε αντιμετωπίσει με την ΕΘΑ, μια ομάδα που δικαίως βρίσκεται στην τετράδα. Δεν ξέρουμε πότε παίζουμε, καλό θα ήταν να μάθουμε λίγο νωρίς για να μπορούμε να κάνουμε τον προγραμματισμό μας. Νομίζω ότι σε μια εβδομάδα περίπου θα ξεκινήσουμε. Άρα προσιλωνόμαστε σε αυτό το στόχο. Η ΕΘΑ έχει δείξει φέτος ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα και κάνει μεγάλες ζημίες. Οπότε παιχνίδι-παιχνίδι και στη διάρκεια του play-off όπως έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε την είσοδό μας στον τελικό. Να δώσουμε και συγχαρητήρια. Στο τέλος να δώσω συγχαρητήρια στο Μάριο που κάθεται δίπλα μου, που είναι ένα παιδί, δεν θα πω ότι είναι ταλέντο γιατί ο Μάριος είναι ήδη 24-25 χρονών, ήταν παλιά σε εμάς, ήταν στην Ομόνια τελευταία χρόνια, τον φέραμε στην ΑΕΚ, μας βοηθάει πάρα πολύ και όποτε του δίνεται ευκαιρία μπαίνει μέσα, είτε το παιχνίδι είναι στον πόντο που λέμε, είτε το παιχνίδι έχει διαφορά, δίνει το 100% και νομίζω του αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια γιατί μπορεί με τη σκληρή δουλειά που κάνει να παίρνει και να αυξάνει το χρόνο συμμετοχής του. Αυτά. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ομάδα της ΑΕΚ και στον κόουτς τον Δημήτρη. Καταρχήν για την νίκη σήμερα και κατ' επέκταση για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος και του εύχομαι καλή συνέχεια. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια κριτική. Η ΑΕΚ ήταν σαφώς καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός από κάποια ξεσπάσματα που κάναμε ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και σώσαμε κάπως τη διαφορά. Το μόνο θετικό που μπορώ να βρω εγώ στο παιχνίδι είναι ότι η εμφάνιση του μικρού του Παύλου του Στυλιανού, ένα παιδί 18 χρονών που είναι στρατιώτης, έρχεται κάθε μέρα από τη Λάρναγκαν στο Παραλίμνη για προπόνηση και του δόθηκε μια ευκαιρία, νομίζω την άρπαξε και πρέπει να δουλέψει ακόμα πιο σκληρά έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής του χρόνου σε όποια ομάδα θα βρίσκεται. Όσον αφορά την ομάδα της Ένωσης, να κάνουμε ένα απολογισμό ότι όπως είπε και ο coach και το είπαμε και αρκετές φορές, χάσαμε αρκετά παιχνίδια στον πόντο στη φετινή χρονιά. Και νομίζω άδικα βρισκόμαστε στην τελευταία θέση. Μπορούσαμε καλύτερα να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ο κόσμος του Παραλιμνίου, οι άνθρωποι εδώ της ομάδας
δείχνουν ότι έχουν όρεξη για δουλειά, αγαπούν το μπάσκετ. Εδώ και με το καινούριο γήπεδο θα δώσει μια άλλη δυναμική γενικά στον κόσμο της περιοχής. Άποψή μου ότι πρέπει να μείνει η ομάδα στην κατοίκου χωριά με οποιοδήποτε προπονητής ή οποιαδήποτε διοίκηση. Είναι καλό για το, όπως είπα και πριν, για την περιοχή να, αφού διψούν για μπάσκετ, να υπάρχει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Καταρχήν, να πω συγχαρητήρια στον προπονητή τον Νικόλα και στην ομάδα του Παραλιμνίου για το πολύ καλό παιχνίδι που δώσαμε σήμερα. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, θα συμφωνήσω με τον coach ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν και σε κάποια διαστήματα, δεν είχαμε κάποιες λύσεις στην επίθεση ή δεν βάλαμε κάποια ελεύθερα σουτ. Παραμείναμε σκληροί στην άμυνα και κρατήσαμε το σκορ χαμηλά. Στο δεύτερο ημίχρονο φανήκαμε πιο ανταγωνιστικοί και αμυντικά και επιθετικά και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Τώρα, όσον αφορά την κανονική περίοδο, πήραμε αυτό που είχαμε στόχο από την αρχή της σεζόν, την πρώτη θέση. Κρατάμε το πλεονέκτημα έδρας που έχουμε για τα play-offs και συνεχίζουμε συγκεντρωμένοι στην προπόνηση να δουλέψουμε σκληρά για τα ημιτελικά και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το παιχνίδι με την ΕΘ. Αυτά πούμε. I'd like to say good luck to Ike for the rest of the season, postseason. And for us, it's been a tough season. We try to keep our heads up and stay focused and, you know, determined to keep on trying to turn the season around. Unfortunately, we didn't. It's tough for me right now, just thinking about, you know, just finishing up right now, not making the playoffs. Just want to thank the Federation for having me here in Cyprus. And good luck to the rest of the teams in the postseason. Coach,